ain't got no service in the club, you say, say. Ooh, did you say, are you breaking up on me? Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Όλα τα βγάλα από το κουτί. Τι έκανες μέσα στο κουτί, ρε παιδάκι μου? Λοιπόν, Νίκο. Λοιπόν, Νίκη, αυτό είναι ένα καθαρό ημοτραγούδι στούντιο. Ναι. Και κατάφερες και το είπες εξαιρετικά live. Που αυτά τα τραγούδια, ξέρεις, είναι κατασκευή στούντιο. Και το είπες τόσο καλά. Και χιλόφωνο. Ε? Και χιλόφωνο. Και με χιλόφωνο. Είναι πιο δύσκολο. Μπράβο. Και στο All the Jazz έπρεπε να το χρησιμοποιήσει αυτό. Θα σου πήγαινε καλύτερα για τις καταλήξεις σου και τα αυτά. Σε βλέπω ότι έβαλε το μικρόφωνο για να κάνει την κίνηση. Αυτό όμως. Το είπε. Εντάξει, ήσουν με αυτό. Ναι, εντάξει. Μια χαρά. Τέλεια. Μπράβο. Γεια σα. Κοίτα, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Και όταν τα άκουγα και αρχικά όπως τα άρχισε, λέω. Θα έχουμε μια δύσκολη βραδιά εδώ, αυτή τη στιγμή. Και τελική, γιατί ξέρεις, αυτά τα κομμάτια είναι σε στούντιο, τα ηχογραφούν και όταν τα λένε και live, πάντα έχουν backing tracks. Και όμως σήμερα το κατάφερες, εκτός από λίγο από το πρώτο κουπλέ, από εκεί και πέρα, από το ρεφρέν και μετά, Νίκ μου σου μια χαρά. Είσαι τελικά αληθινή pop καλλιτέχνης. Εγώ, ό,τι σε πρώτο είδα και πήρε η Κατερίνα την απόφαση να σε βάλει στο X. Ο φόβος μου ήταν ότι δεν ήξερα ότι θα έχεις αυτή την εξέλιξη που έχεις. Δεν το περίμενα αυτό που βλέπω τελικά. Είσαι καλύτερη από αυτό που εγώ περίμενα. Είσαι πάρα πολύ σύγχρονη. Ναι, μεν έχεις όλο το θεατρικό και εκείνες σπουδές σου. Όμως βλέπω ότι καταφέρνεις να κάνεις και αυτό. Που άλλα άτομα που κάνουν θεατρικά studies, λίγοι καταφέρνουν τελικά να είναι τόσο πολύ σύγχρονοι και pop. Συμφωνώ με τον Νίκο, πάρα πολύ δύσκολο. Μπράβο σου, great stuff. Excellent, excellent, excellent. Λοιπόν, είμαστε στα αεροπλάνα σήμερα, επέστρεψα στην Αθήνα και διάβαζα σε ένα περιοδικό διάφορα πράγματα για... Άστο το από πού. Διάφορα πράγματα για σένα και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και ήθελα και εγώ να σκεφτώ λίγο το τι κάναμε εδώ αυτά τα τρία χρόνια με κορίτσια που πέρασαν έτσι στην ηλικία σου μετά. Με τις δυνατότητες τις δικές σου και έλεγα ρε παιδί μου θυμήθηκα την Ιωάννα ας πούμε την πρώτη χρονιά και κάτι μου λείπε ας πούμε την Ιωάννα ή ξέρω εγώ τη Μαρία που έφυγε τώρα ή την Νίβη που έφυγε από πέρσι. Νίκη, πιστεύω ότι πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης σε αυτό το πράγμα που κάνεις τώρα δεν έχει περάσει από το εξπακτό ποτέ. Και δεν σου λέω μεγάλες κουβέντες, αλήθεια σου το λέω. Σου το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό το πράγμα. Πιστεύω πως εκπροσωπείς όχι μόνο τα νεαρά κορίτσια που θέλουν να γίνουν τραγουδίστρες. Καθόλου. Εκπροσωπείς. Εκπροσωπείς. Το μεγάλο Νίκη είναι πολύ professional πράγμα. Εκπροσωπείς. Μιλάμε μόνο για το X-Factor. Εκπροσωπείς τον. Μην το μικραίνουμε. Δεν το μικραίνω. Το X-Factor είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι στον κόσμο, Νίκο. Τι να το μικραίνω. Θεωρώ ότι έχεις όλα τα φόντα.
για να κάνεις αυτό που πολλές φορές ακούω το Σάκη και λέει σε κάποιες πάσεις και λέω τώρα, τι λέει ρε παιδί μου, το μεγάλο συμβόλαιο. Σου το εύχομαι αυτό το μεγάλο συμβόλαιο και να κάνεις το μεγάλο βήμα. Αλήθεια, και στην Ελλάδα μας αλλά και έξω. Αλήθεια σου το εύχομαι. Thank you so much. Κατερίνα. Νομίζω να μην πω τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Rest your case.